Να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρώην Υπουργό, βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και μεγάλη εμπειρία για να μας τα σχολιάσει αυτά. Κύριε Λοβέρδο, καλημέρα. Τι κάνετε? Γεια κύριε Πιέρο, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Πήγατε? Δεν σας κατάφερα, ναι, καταφέραμε εδώ στον Πειραιά. Βέβαια τα πράγματα είναι πιο εύκολα για να είμαι ειλικρινής, ειδικά σε σχέση με τη δική σας εκλογική περιφέρεια που είναι ο βόρειος τομέας. Ο Πειραιάς ευτυχώς είναι πιο βατός. Για δώστε μας λίγο την εικόνα, επειδή ξέρετε και από τα βόρεια και έχετε και εικόνα επιχειρησιακή και διοικητική. Πείτε μας λίγο, τι πήγε στραβά? Γιατί κάτι πήγε στραβά σίγουρα. Όλα πήγαν στραβά σε ό,τι αφορά την αντίδραση, την προληπτική αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στην ευρεία του έννοια. Δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αναφέρομαι σε όλο το διοικητικό σύστημα της χώρας, σε όλες τις βαθμίδες. Εδώ λοιπόν, ενώ ήταν όλα γνωστά, έπρεπε να έχουν υπάρξει αποφάσεις από προχθές, με βάση τις οποίες το δημόσιο δεν θα λειτουργούσε, όπως έγινε με τα σχολεία, για να μην υπάρξει το φαινόμενο να διακόπτεται η λειτουργία υπηρεσιών, και οι άνθρωποι που φεύγουν από εκεί για να γυρίσουν στα σπίτια τους να δημιουργούν περισσότερο πρόβλημα από αυτό που υπήρχε με το συνασπισμό στους δρόμους. Δεν είναι σωστό και για μένα είναι πολύ αποθητικό ο αρμόδιος υπουργός να μιλάει για τις ευθύνες της Αττικής Οδού. Εμείς δεν ψηφίσαμε, οι πολίτες δεν ψήφισαν Αττική Οδό για να κυβερνά τη χώρα, ψήφισαν βουλευτές και κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν που έχει την ανώτατη ευθύνη έπρεπε να έχει πάρει αποφάσεις τις οποίες θα έπρεπε να εφαρμόσει και η Αττική Οδός και οποιοδήποτε άλλος. Εκείνο που θυμήθηκα, κύριε Πιέρο, είναι πέρσι. Μάλιστα. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, τότε αρμόδιος, και ο κύριος Χαρδαλιάς, είχαν κλείσει τις εθνικές οδούς, νομίζω, ή μία εθνική οδό. Δεν θυμάμαι. Πάντως είχαν κλείσει δρόμο. Ναι, είχαν κλείσει προληπτικά, εννοείται. Εννοείται. Ναι. Ενώ τώρα φτάσαμε. Αγία Παρασκευή, νομισματοκοπείο. Ναι. Πέρσι λοιπόν βγήκε η αντιπολίτευση και το δικό μου κόμμα και επέκρινε την κυβέρνηση που έκανε αυτή την κίνηση. Εγώ βγήκα ανοιχτά και είπα ότι αν ήμουν στη θέση του Χρυσοχοίδη θα την έκλεινα κι εγώ την εθνική οδό. Φέτος η κυβέρνηση δεν το έκανε αυτό. Εκεί εστιάζεται το βασικό θέμα της δικής μου κριτικής. Άλλαξαν την ηγεσία της κυβέρνησης στον αρμόδιο τομέα το καλοκαίρι μετά τις φωτιές. Ιδρύθηκε Υπουργείο γενικότερα για τα θέματα κλιματικής αλλαγής και φυσικά της προστασίας του κόσμου από καιρικά φαινόμενα και το σχήμα απέτυχε πλήρως. Πλήρως. Μιλάμε δηλαδή για μια πανολεθρία. Είναι τρομερή η εικόνα, κύριε Λοβέρδο. Να σας διακόψω μισό δευτερόλεπτο μόνο, επειδή είναι έκτακτη ροή της εκπομπής και να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, πέρα από το κομμάτι της ενίσχυσης οικονομικής στους οδηγούς που εγκλωβίστηκαν, ανακοίνωσε τώρα ο κύριος Τηλιανίδης, ο οποίος την έκτακτη ενημέρωση που δίνει αυτή τη στιγμή, ότι και αύριο θα είναι σε Αργία η Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Το επαναλαμβάνουν και τους ακροατές μας. Και αύριο Αργία σε Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Γενική Αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πριν από λίγη δευτερόλεπτα ανακοινώθηκε από τον κύριο Τηλιανίδη. Κύριε Λοβέρδε, τι θα πάθαιναν αν αυτό το αποφάσιζαν, αφού ήξεραν τι θα συμβεί την Κυριακή? Δεν θα είχε ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Δεν θα είχαν γίνει αυτά που έγιναν εχθές. Συνεδρίαζαν του καλού καιρού και όταν ήρθε η ώρα φάνηκε ότι αυτά που είχαν στο μυαλό τους ήταν του κακού καιρού. Πάντως αυτό είναι δεν σίγουρο. Δεν μπορούσαν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Είναι σίγουρο ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Και επειδή το βιώνετε, έχει ενδιαφέρον, γιατί το ξαναλέω, εσείς είστε και ένας άνθρωπος που ξέρει καλά το βόρειο τομέα. Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα εχθές την λογική δική σας ανάρτηση και για τους συναδέλφους σας και για τους εμπλεκόμενους σε αυτή την περίφημη υπόθεση της Νοβάρτης. Πώς αισθάνεστε και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί πολιτικά πάντα, γιατί τα υπόλοιπα τα κρίνει η δικαιοσύνη, αυτή η υπόθεση, καθώς είστε κι εσείς ένας από αυτούς τους ανθρώπους που δεν προχωράει η υπόθεση, γιατί εδώ μιλάμε για την απονομή της δικαιοσύνης και εσείς ζητάτε να κλείσει η υπόθεση, δηλαδή να δει το θέμα η δικαιοσύνη. Αλλά έχουν περάσει χρόνια και εσείς είδατε κάποτε και τα ονόματά σας στα μανταλάκια μαζί με άλλους. Έκανα μία επιλογή να κρυθώ στη δικαιοσύνη και όχι στη Βουλή. Ναι. Εποχή που η Βουλή είχε την πολύ μεγάλη πλειοψηφία να μου παράσχει αυτή τη συνταγματική προστασία. Ναι. Εγώ δεν την δέχτηκα. Ναι. Παραβιάστηκε το Σύνταγμα τότε με δική μου επιλογή. Είπα ότι δεν ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι
η εικόνα ενός πολιτικού για αυτά που έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. Και αρχιοθετήθηκε για μένα και για μένα το θέμα του ξεπλύματος και παραμένει εκκρεμές ένα αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας όπου ερευνάται αν είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης ή της Βουλής επί 2,5 χρόνια. Δεν έχει καταλήξει η δικαιοσύνη ως προς το νομικό θέμα, όχι ως προς τα πραγματικά περιστατικά. Mm-hmm. Άρα έχουμε μέχρι στιγμής για ένα θέμα που απασχόλησε προτετραετίας και πλέον τη χώρα μας και τη συγκλώνησε, έχουμε 9,5 αρχιοθετήσεις. Μισή υπόθεση είναι εκκρεμής που αφορά εμένα. Αυτό κάτι δείχνει. Να θυμίσουμε αυτό απλά όμως για τους ακροατές μας ότι αρχιοθετήθηκε η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου και του κυρίου Γεωργιάδη. Και του κυρίου Γεωργιάδη. Συν άλλες 7 που είχαν αρχιοθετηθεί, 9. Μάλιστα. Και για μένα, σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα, το βασικό θέμα δηλαδή που απασχολεί τον κόσμο από ηθικής mm-hmm. πλευράς, και αυτό έχει αρχιοθετηθεί. Mm-hmm. Άρα έχουμε επί 4,5 χρόνια μια υπόθεση που συγκλονίζει την Ελλάδα και καταλήγει στο αρχείο. Το δικό σας το μήνυμα ποιο είναι, και σαν πολιτικός και βέβαια και σαν καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ποιο είναι το μήνυμα και σε αυτούς που είπανε, και εννοώ πολιτικούς, ότι ο Λοβέρδος και ο Γεωργιάδης και όλοι αυτοί είναι ενόχοι και κοιτάξτε, πάμε να δικάσουμε. Είναι αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη. Ναι, το μήνυμα το δικό σας, το πολιτικό είναι, ποιο είναι. Είναι στο ειδικό δικαστήριο. Το πολιτικό μου μήνυμα, κύριε Πιέρο, είναι ότι η υπόθεση αυτή θα πάει κάτω-κάτω. Δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δικαιοσύνης και εκεί θα φανεί με το μελλειμφητικό φακό της δικαιοσύνης ποιος έχει την ευθύνη και ποιος έχει και την πολιτική ευθύνη. Ποιος έχει την ποινική ευθύνη για όσα έγιναν και ποιος έχει και την πολιτική ευθύνη για όσα έγιναν. Αυτή η υπόθεση, κύριε Πιέρο, είναι μπροστά. Δεν είναι πίσω. Mm-hmm. Τα γεγονότα όπως έτσι εξελίσσονται, με αποφάσεις, με κολάφους, εισαγγελικούς κολάφους, τα γεγονότα λοιπόν αυτά όπως εξελίσσονται δείχνουν το τι είχε γίνει τότε. Λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει, το θέμα είναι μπροστά. Αν και όταν η δικαιοσύνη κρίνει και αρχιοθετήσει και την δική σας υπόθεση, πιστεύετε ότι πρέπει να κλείσει και η ιστορία ή πρέπει, μιλάω για το επόμενο θέμα, να δείτε ποιοι ενδεχομένως την έφτιαξαν, γιατί είδαμε και δημοσιεύσεις νωρίτερα. Απασχολεί τι θα γίνει με τους εμπλεκόμενους μετά? Κοιτάξτε, το κυρίως θέμα ναι. θα παράγει πολιτικά συμπεράσματα όταν ξεκινήσει και αν ξεκινήσει η υπόθεση να εκδικάζεται από το ειδικό δικαστήριο. Ναι. Εκεί θα ζωντανέψουν όλα. Λοιπόν, άρα σας είπα και πριν, έχουμε μπροστά μας εξελίξεις. Αυτή η υπόθεση δεν έκλεισε. Δεν πρόκειται να κλείσει έτσι. Σε πολιτικό επίπεδο τα πράγματα θα είναι όλα πεντακάθαρα σε λίγο καιρό. Σε πόσο καιρό δεν μπορώ να ξέρω. Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής.